αποχαιρετάμε σήμερα ένα πολύτιμο και ξεχωριστό σύντροφο. Σύντροφε Τάσο, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος μας, σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό με το συνέστημα της βαθιάς μας θλίψης για τον πρόωρο γαμό σου να μην συμβιβάζεται με τη ζωντάνια, τη μαχητικότητα που παλεύεις για την υπόθεση του κόμματός μας, αλλά και για κάθε λαϊκό πρόβλημα, για το σύνολο των δικαιωμάτων του λαού. Η είδηση του θανάτου σου δεν συμβιβάζεται με την ακούραστη διάθεση για δουλειά, την αγωνία για την πορεία και την ισχυροποίηση του κόμματος και του εργατικού κινήματος, την γνέγνια για τη ζωή και τις ανάγκες των συντρόφων, την προθυμία, την ανιδιοτέλεια να στηρίξεις σε ό,τι σου ζητηθεί που σε διέκριναν μέχρι την τελευταία στιγμή. Το έντονο ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούσες και μελετούσες τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις. Όλοι πιστεύαμε ότι θα βγεις νικητής και από αυτή την απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία σου και σύντομα θα ήσουν πάλι δίπλα μας στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Και ο ίδιος δεν ήσουν έτοιμος να φύγεις. Είχες πολλά και ακόμα περισσότερα να δώσεις. Στο κόμμα, στους συντρόφους σου, στους φίλους, στους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής. Στην οικογένειά σου βέβαια, τη Χαρούλα, το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου στη ζωή και τους αγώνες, στην κόρη σου Σταυρούλα, στο γαμπρό σου Χριστιάνο, αλλά και τον εγγονό σου Βιτόριο, που τόσο σου άλλαζε τη ζωή κάθε φορά που τον έβλεπες. Είχες πολλά να δώσεις στις δύσκολες μάχες που έχουμε μπροστά και που σου άρεσε να ρίχνεσαι με όλες σου τις δυνάμεις. Είχες πολλά να δώσεις στους δύσκολους καιρούς που βιώνει ο λαός και τις αυξημένες ανάγκες της εργατικής και λαϊκής πάλης. Είχες ακόμα πολλά να δώσεις στους συντρόφους σου στο κόμμα μας που υπηρετούσες με πίστη τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού για 50 χρόνια. Δεν ήσουν έτοιμος να φύγεις. Είχες ακόμα σχέδια και όνειρα να εκδώσεις τα βιβλία που για καιρό ετοίμαζες και οι αντικειμενικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν να το πραγματοποιήσεις. Να κάνεις αυτό το ταξίδι το μακρινό στην Πύλο, στον τόπο της καταγωγής της οικογένειάς σου, για να γλυκάνεις την νοσταλγία και την πίκρα από το παρελθόν. Να συμβάλλεις στην ανάπτυξη του κόμματος, στη διαπαιδαγώγηση των νεότερων συντρόφων. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ο σύντροφος Τάσος Κρονάς γεννήθηκε το 1952 στο Κορυδαλό με καταγωγή από την Πύλο της Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών με ειδίκευση στην ακτινοδιαγνωστική καθώς και στη Φιλοσοφική Σχολή. Πραγματοποίησε το αγροτικό του στο Αραχνέο Αργολίδας. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ΚΑΤ και το 1988 διορίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2017. Ο σύντροφος Τάσος Κρονάς οργανώθηκε σε νεαρή ηλικία στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ το 1975. Συμμετείχε ενεργά στη δράση του φοιτητικού κινήματος ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών, συνελήφθη. Υπήρξε ένα από τα σημαντικά στελέχη της οργάνωσής μας, που για χρόνια διέθεσε όλες του τις δυνάμεις στην υπηρέτηση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του λαού της περιοχής. Σύντροφος εργατικός, επίμονος, μαχητικός, υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και συνέπεια τις αρχές του ΚΚΕ, με ακλόνητη πίστη στην υπόθεση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Στήριξε με την κομματικότητα που τον διέκρινε πολύπλευρα την ανάπτυξη και ισχυροποίηση της κομματικής οργάνωσης, υπηρετώντας με αυταπάρνηση από όποιο μετερίζει του ζητήθηκε. Πραγματικό στήριγμα και αποκούμπη για τους συντρόφους, πρόθυμος να μεταδώσει τις γνώσεις και την πείρα του στους νεότερους, τις αξίες και τις αρχές του κομμουνιστή. Συνάμα όμως, αυστηρός και αδιαπραγμάτευτος απέναντι σε συμπεριφορές ξένες προς τα ιδανικά που με υπερηφάνεια και αδημιοτέλεια και αυταπάρνηση υπηρέτησε και υπερασπίστηκε. Μέχρι το ξαφνικό πρόβλημα της υγείας του πριν λίγες μέρες,
βρισκόταν καθημερινά στα γραφεία του κόμματος στη Λαμία. Καταπιανόταν δημιουργικά για όλη την κομματική δραστηριότητα. Μελετούσε και προετοίμαζε με επιμέλεια την παρουσία και τις θέσεις του κόμματος στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχε. Αφιέρωνε το λιγοστό ελεύθερο χρόνο του στο διάβασμα που τόσο αγαπούσε, στους συντρόφους και τους φίλους που είχε γύρω του. Στα χρόνια της οργανωμένης κομματικής του ζωής ανέλαβε σημαντικές υπεύθυνες κομματικές δουλειές ως μέλος του Τμήματος Υγείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Φιότιδας, μέλος του Γραφείου Περιοχής Στερεάς και Εύβοιας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Στερεάς. Είχε σημαντική συμβολή στην επεξεργασία του κόμματος των οργανώσεων σε ζητήματα της Αναστολικής Στερεάς πάνω σε μια σειρά προβλήματα που αφορούσαν τον λαό. Για χρόνια, Νομαρχιακός Σύμβουλος Φιότιδας, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς, εκλεγμένος και από τη θητεία με τη λαϊκή και σε αυτές τις θέσεις με τη λαϊκή συσπήρωση και Δημοτικός Σύμβουλος Λαμίας. Υπερασπίστηκε τα δίκαια των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με σταθερότητα και συνέπεια και γι' αυτό κατέκτησε την εκτίμηση και τον σεβασμό ακόμα και των πολιτικών του αντιπάλων, χωρίς ωστόσο να απεμπολεί την κομματική του ταυτότητα και να στρογγυλεύει τις θέσεις και τις αρχές που εκπροσωπούσε. «Δεν είμαι δυσυπόστατη προσωπικότητα. Μια ταυτότητα, έλεγε, έχω ως μέλος του ΚΚΕ». Συνήθισε να απαντά ο σύντροφος όταν τον προκαλούσαν. Για πολλά χρόνια ήταν υποψήφιος βουλευτής Φιότιδας του ΚΚΕ. Βαθύς γνώστης της κατάστασης των προβλημάτων του λαού στη Φιότιδα και σε ολόκληρη τη Στερεά. Πρωτοστατούσε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ σε κάθε αγώνα, κάθε κινητοποίηση. Κέρδισε πλατιά αναγνώριση και αποδοχή των εργαζομένων και του λαού της Φιότιδας και σε άλλες περιοχές της Στερεάς και της Εύβοιας για την αγωνιστική του στάση και την αντιδιοτελή του συμπεριφορά. Υπερασπίστηκε αταλάντευτα το χαρακτήρα του κόμματος, τη δύσκολη περίοδο της αντεπανάστασης και της εσωκομματικής κρίσης με σημαντική συμβολή στο να διατηρηθεί η υπόσταση της κομματικής οργάνωσης Φιότιδας και συνολικότερα της περιοχής, καθώς και με μεγάλη συμβολή στη συνέχεια στην ανασυγκρότηση του κόμματος. Με τις ίδιες αρχές υπηρέτησε ως γιατρός στο νοσοκομείο Λαμίας από το 1988 ως το 2017 που συνταξιοδοτήθηκε, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη συνδικαλιστική δράση. Κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων αλλά και του λαού της περιοχής, αποτελώντας παράδειγμα κομμουνιστή γιατρού και ανθρώπου, πρόθυμος να συντρέξει για όποιον του ζητούσε βοήθεια, είτε αφορούσε θέματα υγείας, είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση ως αγροτικός γιατρός, συνέβαλε τη συνίδρυση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Αγροτικών Ιατρίων. Αργότερα προσέφερα από διάφορες θέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα των υγειονομικών. Υπήρξε επίσης για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Λαμίας και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Φιδιότητας, καθώς και εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο θάνατος του σύντροφου Τάσου, η ανιδιοτελή συμπεριφορά του, μας δίνουν δύναμη και εφόδια να συνεχίσουμε αγωνιστικά στον ίδιο δρόμο που και ο σύντροφος Τάσος περπάτησε, για να ζήσει ο λαός μας καλύτερες μέρες, για να γίνει πράξη η κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό. Σύντροφε Τάσο, σε αυτό το μακρινό σου ταξίδι, αν συναντήσεις τους παλιούς μας συντρόφους που κι εσύ τόσο αγάπησες, τον Ανδρέα τον Μούση, τη Μαρούλα τη Κάιλα, τον Βασίλη Κάιλα, τον Απόστολο Κουτσούμπα, τον Δήμο Ψιλοντάκη, τον φίλο σου τον Στέλιο Τάνταρη, τον Τάκη Σερέτη, να μεταφέρεις ότι στους δρόμους του αγώνα που κι αυτοί περπάτησαν ακολουθούν σήμερα χιλιάδες νέοι αγωνιστές του ΚΚΕ μέχρι να βρουν δικαίωση οι αγώνες του λαού μας. Στη συντρόφισσα σου Παρούλα, στη κόρη σου Σταυρούλα και σε όλους τους οικείους σου εκφράζουμε τα βαθιά μας ελπιτήρια. Καλό ταξίδι σας.